Μετά από δέκα χρόνια διαρκής οικονομικής κρίσης και τριών μνημονίων που τσάκησαν τις ζωές μας, υποθηκεύοντας στο μέλλον το μέλλον των παιδιών μας, έρχονται τώρα οι νυν κυβερνώντε, αλλά και οι προηγούμενοι να μας ξαναχρεώσουν την ανάπτυξή τους πέρα από την κρίση που, πληρώσαμε και συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Στην πορεία είχαμε και την υγειονομική κρίση, την πανδημία με τον κορονοϊό, που ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο, και σύμφωνα και με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έπεται ακόμα μια πανδημία στο εγγύς μέλλον με πολύ δύσκολες εξελίξεις για το σύνολο του παγκόσμιου πληθυσμού. Ακολούθησε η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, το κύμα ακρίβειας και σκροκέρδειας που βιώνουμε σε πολύ μεγάλη έκταση και που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στις τιμές των ειδών πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης στα βασικά καταλωνικά είδη. Θεωρώ ότι σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίο και όριμο να αντισταθούμε στους υποστηρικτές και του νεοφελευθερισμού αλλά και της παγκοσμιοποίησης που επέβαλαν την κυριαρχία του στη χώρα μας σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Οι ιδέες του κομμουνισμού, σοσιαλισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, του κράτους δικαίου, του κράτους πρόνοιας, Τη ταξική διάρθρωση του συνδικαλιστικού εργατικού κινήματο, που το ζούμε και το βιώνουμε έντονα και στο εργατικό κέντρο Ηρακλείου, έχουν υπονομευθεί σε τέτοια έκταση και σε τέτοιο βαθμό, που έχουν πάψει να συγκινούν ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, τη νεολαία, αλλά και των μεγαλύτερων σε ηλικία. Όσοι πιστεύουν από εμά, από εσά, στι παραπάνω ιδέε και αγωνίζονται για αυτέ τι ιδέε, θεωρούνται όχι μόνο γραφικοί και ξεπερασμένοι, αλλά κυρίως εχθροί του συστήματος. Στις μέρες μας, στην εποχή μας, ο κόσμος της εργασίας δέχεται την πιο σκληρή και βάρβαρη επίθεση ένα αιώνα μετά αιματηρών εργατικών αγώνων που θυσιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες εργατών ανά τη γη, στο σύνολο των εργατικών, κοινωνικοασφαλιστικών, δημοκρατικών, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων δέχονται την πιο βάρβαρη επίθεση από την της κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί ότι θα πάρει την ιστορική ρεβά στο όνομα δήθεν της πρόοδου και ανάπτυξης για το σύνολο των, των λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων. Θα συμπλήρωνα εδώ της μούφας ανάπτυξης, της μούφας πρόοδου όπως έχει πει κατά επανάληψη και ο Γενικός Γραμματέας. Η πολιτική τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία υπηρετεί δογματικά κατά το δοκούν το σύνολο των κρίσεων. Το έχουμε βιώσει στο παρελθόν, το βιώνουμε και τώρα έντονα. Είτε είναι οικονομική, είτε είναι υγειονομική, κοινωνική, πολιτική, προσφυγική, ανθρώπινη, τη χρησιμοποιεί ευκαιρία για την κλιμάκωση και επέλαση νέων σκληρών μέτρων. Και για του εργαζόμενου, μισθωτού ή μη, δημόσιο ιδιωτικού τομέα και για τους αγρότες με έντονα σοβαρά προβλήματα στο κόστος παραγωγής που κανένα προϊόν δεν μπορεί να φύγει από το χωράφι και να πάει στο ράφι με την τιμή που αξίζει και που μπορούμε και εμείς να πληρώσουμε επιβάλλοντας αυτή τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Δέλτα Σήμερα είναι γνωστό σε όλους ότι η επιστημονική η τεχνολογική πρόοδος έχει κάνει θαύματα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες, τεράστιες δυνατότητες στην παραγωγική διαδικασία για να καλύψει το σύνολο των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και επιταγών. Απέναντίας βλέπουμε το ληστρικό καπιταλιστικό σύστημα και την άρχουσα τάξη να υποστηρίζει και να εθαρρύνει μέσω του μοντέλου παραγωγής και τροποποίησης της ανάπτυξης και διανομής ένα νέο σύγχρονο καταναλωτικό επιθετικό και νοσογόνο τρόπο ζωής που προάγει και τη φτώχεια και τις ανισότητες και τις ασθένειες αλλά και τις φυσικές καταστροφές. Θεωρώ και πιστεύω ότι το ΚΚΕ είναι η μόνη πολιτική υγιής δύναμη που έχει τη γνώση, την εμπειρία, έχει τη μαχητικότητα, το αποδεικνύει σε κάθε ευκαιρία, αλλά ακόμα και όταν δεν υπάρχει ευκαιρία δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να δείξει ποιος είναι ο πρωτοπόρος και ο μπροστάρης στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και έχει και το κυρίως το μοναδικό ε, ηθικό πλεονέκτημα σε σχέση είτε με τη σοσιαλδημοκρατία είτε ακόμα και με τους νεοφιλελεύθερους που το κάνουν και αυτή σημαία το ηθικό πλεονέκτημα να εμπνεύσει όλους τους νέους, τις νέες γενιές να πάνε κόντρα και να ανατρέψουν τα αδιέξοδα του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Γι' αυτό και λέμε κι εμείς, λέω κι εγώ και το εωθετώ κανένας μόνος και απροστάτευτος, όλοι μαζί συσπηρωμένοι στα εργατικά συνδικαλιστικά σωματεία, με πρωτοπόρο στον αγώνα το κομιστικό Κόμμα Ελλάδας και κλείνοντας με μια γνωστή ρίση του καπετάν Γιώτη, του Χαρίλα Φλωράκη, του αείμιους του ηγέτη του ΚΚΕ, οι ζευγάδες φεύγουνε, αλλά η σπορά σύντροφοι και συντρόφισσες μένει και ριζώνει και καρπίζει και η μία γενιά διαδέχεται την άλλη για να προχωρήσουμε να πάμε μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.